Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό επεισόδιο του Γιατί Όχι, έχουμε πάλι καλεσμένη τη Μαρία Τελίδου από την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει για τη μη βία επικοινωνία. Γεια σου, Μαρία. Γεια σας και ευχαριστούμε που ξανακαλέσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Σήμερα θα μιλήσουμε για το θέτα ή θήτα healing. Θέτα ή θήτα. Θήτα. Θήτα healing, να το πούμε σωστά. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε για τη Μαρία. Σε σχέση με την μέθοδο θήτα, η Μαρία από το 2010 καθιερώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη μέθοδο θήτα. Έκτοτε διδάσκει συστηματικά την τέχνη της μεθόδου μέσω ομαδικών σεμιναρίων για να ωφεληθούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Επίσης, η Μαρία προσφέρει ατομικές συνεδρίες, έχει μεταφράσει και επιμεληθεί τα εγχειρίδια της μεθόδου και τα βιβλία της μεθόδου θήτα, τα οποία είναι Theta Healing, η πρωτοποριακή ενεργειακή μέθοδος θεραπείας, και Theta Healing, προχωρημένο επίπεδο. Συμμετέχει σε πανελλαδικές εκθέσεις και φεστιβάλ, όπως είναι το Alterscope, το Planet Therapy, Reiki Festival και άλλα. Παρουσιάζει εκεί τη μέθοδο θήτα και δίνει διαλέξεις, όπως επίσης και κάνει σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το έτος, σε διάφορες πόλεις. Ναι, έτσι είναι. Πες μας για τη μέθοδο θήτα, τι σημαίνει καταρχήν. Το όνομά της όντως είναι και μας θυμίζει, αλλά και είναι το ελληνικό γράμμα θήτα. Ναι. Αυτό η ιδρύτρια της μεθόδου, η οποία είναι Αμερικανίδα, είναι η Βαϊάννα Στάιμπολ. Ναι. Ξεκίνησε αυτή η μέθοδο περίπου πριν 30 χρόνια και τη διαδίδει σε όλο τον κόσμο μέσω σεμιναρίων και των βιβλίων που έχει γράψει και έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά. Το οποίο μπορεί οποιοδήποτε να τα προμηθευτεί, σχεδόν υπάρχουν σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας. Το όνομα λοιπόν αυτό προέρχεται από τα εγκεφαλικά κύματα θήτα, τα οποία είναι μια κατάταξη που δίνουν οι επιστήμονες στο ηλεκτρικό φορτίο που υπάρχει στον εγκέφαλό μας. Τα εγκεφαλικά κύτταρα κάνουν συνάψεις μεταξύ τους και ανταλλάσσουν ηλεκτρικό φορτίο. Αυτό το ηλεκτρικό φορτίο οι επιστήμονες το κατατάξανε κατηγορίες και αυτές οι κατηγορίες τα ονομάσανε κύματα α, κύματα β, γ, θ. Οπότε εμείς από αυτά τα κύματα, τα οποία δηλώνουν την κατάσταση που βρίσκεται σε κάθε στιγμή ο άνθρωπος, δηλαδή τώρα που εγώ σας μιλάω και εσείς με ακούτε, βρισκόμαστε στα κύματα β, δηλαδή υπάρχει ένα έντονο ηλεκτρικό φορτίο στον εγκεφαλό μας. Αν όμως κλείσουμε τα μάτια μας και πέσουμε σε μια κατάσταση κατάνοιξης, διαλογισμού, βαθιάς περισυλλογής, θα πέσει το ηλεκτρικό φορτίο στον εγκέφαλό μας και αυτό το λένε επιστήμονες κύματα θήτα. Ναι. Όταν πέφτει πάρα πολύ το ηλεκτρικό φορτίο στα κύματα θήτα, παρουσιάζονται διάφορες βιοχημικές ωφέλιμες μεταβολές στο ανθρώπινο σώμα, δηλαδή υπάρχει έγκριση της αυξητικής ορμόνης, έγκριση ενδορφινών, ντοπαμίνης, σερωτονίνης, όλες αυτές είναι ωφέλιμες ορμόνες για να λειτουργήσει το σύστημά μας. Επίσης, υπάρχουν διάφορες ψυχολογικές αλλαγές, θετικές ψυχολογικές αλλαγές, όπως το άτομο αναπτύσσεται η μνήμη του, η διαυγιά του, η εφευρηματικότητά του, η δημιουργικότητά του. Μπορεί να μπει πολύ βαθιά στο υποσυνείδητό του και να ανακαλύψει την ψυχή του και να επέλθει μια κατάσταση αυτογνωσίας και ενότητας. Αυτό είναι πάρα πολύ ωφέλιμο, δηλαδή είναι γνωστό στην επιστήμη της ψυχολογίας ότι όταν ο άνθρωπος χαλαρώνει, γι' αυτό και ακόμα όλοι οι γιατροί λένε χαλαρώστε, μην αγχώνεστε, γιατί ακριβώς όταν το σώμα και ο νους χαλαρώνει, όλο το σώμα και σε σωματικό επίπεδο και σε ψυχικό επίπεδο ωφελείται. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν αυτά τα κύματα θήτα, επίσης έχουμε δει ότι όταν ο εγκέφαλος βρίσκεται στα κύματα θήτα είναι πολύ εύκολο να προγραμματιστεί. Όταν είμαστε στα κύματα θήτα μπορούμε να το σκεφτούμε, να το δούμε λιγάκι, όταν κάποιος κάνει πολύ βαθύ διαλογισμό ή όταν κάποιος βρίσκεται σε μια κατάσταση πολύ βαθιάς περισυλλογής ή κάνει μια πάρα πολύ βαθιά προσευχή. Ή ακόμα όταν κοιμόμαστε το βράδυ, στη διάρκεια του ονείρου, ο εγκέφαλος είναι κοινό στα κύματα θήτα. Ή τα παιδιά όταν συγκεντρώνονται μπροστά σε ένα παιχνίδι στον υπολογιστή, ή όταν εμείς συγκεντρώνομαστε και πραγματικά είμαστε τόσο εστιασμένοι εκεί πέρα που δεν σκεφτόμαστε ούτε ακούμε ούτε δεν ακούμε τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να πας 16 ώρες χωρίς φαγητό και να παίζεις ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Γιατί πραγματικά ο εγκέφαλος έχει συγκεντρωθεί μονοσήμαντα σε εκεί. Αυτό που κάνεις. Εκείνη ώρα ο εγκέφαλος βρίσκεται αρκετά στα κύματα θήτα. Οπότε αυτή η ιδιαίτερη συγκέντρωση και η εστίαση σε ένα γεγονός, το εκμεταλλευόμαστε αυτό και δίνουμε θετικές δηλώσεις στο νου μας, στον εγκέφαλό μας για αυτά τα πράγματα που θέλουμε να μας συμβούν στη ζωή μας, όπως η υγεία μας, αλλαγές που θέλουμε να προσφέρουμε. Και ο εγκέφαλος προγραμματίζεται πολύ εύκολα όταν είναι σε αυτή την κατάσταση. Οπότε αυτή είναι η τεχνική που χρησιμοποιούμε, γι' αυτό και ονομάζεται όλη μέθοδος θήτα, γιατί εκμεταλλεύεται αυτό το εγκεφαλικό κύμα. Ναι.
Πού μπορεί να βοηθηθεί δηλαδή κάποιος? Σε όλους τους τομείς της ζωής του, ακόμα και να έχει σωματικές ασθένειες, σε όλα τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει, είτε σε προσωπικές σχέσεις, σε επαγγελματικές σχέσεις, σε θέματα αυτογνωσίας, υπαρξιακά προβλήματα, σε φοβίες, φόβους που μπορεί να έχει, σε ψυχικές καταστάσεις όπως κατάθλιψη, θλίψη, από απώλεια, από θάνατο, σε κρίσεις πανικού, σε ψυχικές διαταραχές. Μπορεί να υποβοηθήσει πάρα πολύ σε οποιαδήποτε αγωγή δίνει ένας κανονικός γιατρός, μπορεί να υποβοηθήσει και να ενισχύσει τα αποτελέσματα αυτής της αγωγής και όπως είπα πριν, σε όλες τις σωματικές ασθένειες, γιατί ξέρουμε πλέον ότι όλες οι σωματικές ασθένειες είναι ψυχογενείς, ξεκινούν από την ψυχολογία του ανθρώπου, οπότε αλλάζοντας ψυχολογία αλλάζεις και την ασθένεια. Ναι. Ας εξηγήσω τώρα λίγο την διαδικασία, πώς γίνεται αυτό για να γίνει πιο κατανοητό. Χρησιμοποιούμε λοιπόν μια διαλογιστική τεχνική έτσι ώστε να φέρουμε τον εγκέφαλο στα κύματα θήτα, η οποία είναι πολύ εύκολη, οποιοδήποτε μπορεί να την κάνει. Και εφόσον ο εγκέφαλος είναι στα κύματα θήτα, συνδεόμαστε με την έννοια του Θεού μέσα μας, δηλαδή συνδεόμαστε με την θεϊκή πηγή. Όταν λέω θεϊκή πηγή, δεν εννοώ θρησκευτικά κάποια οντότητα, κάποιον που τον εννοούμε Θεό, αλλά εννοώ την θεϊκή δημιουργική ενέργεια, δηλαδή την ενέργεια της ανιδιοτελής αγάπης. Όταν βλέπουμε ότι όταν οι άνθρωποι στερούνται της αγάπης, εκεί ξεκινάνε όλες οι ασθένειες και όλα τα προβλήματα. Ένα μωρό μπορεί να μεγαλώσει με τροφή και νερό, να του δώσεις ρούχα, στέγαση, αλλά δεν του δώσεις αγάπη. Πολλά παιδιά βλέπουμε ότι υπάρχει θνησιμότητα σε παιδιά ορφανοτροφείων που τα έχουν όλα, τους παρέχονται όλες οι σωματικές ανάγκες, αλλά επειδή δεν έχουν το άγγιγμα, πεθαίνουν, έχουν ψηλό βαθμό θνησιμότητας ή ασθενειών. Ενώ αντίστροφα παιδιά που ζουν σε φτωχές οικογένειες και δεν έχουν ούτε καν τα απαραίτητα, αλλά έχουν ιδιαίτερη αγάπη και στρογγυλή από τους γονείς τους, γίνονται αρκετά επιτυχημένοι άνθρωποι και σωματικά ολοκληρωμένοι ενήλικες αργότερα. Και υγιείς σε σωματικό επίπεδο. Ναι. Οπότε το δεύτερο σημείο είναι να μπω στα κύματα θήτα, αλλά να συνδεθώ και με το αληθινό δυναμικό μου, να συνδεθώ με την αγάπη, με την πηγή της αγάπης που υπάρχει μέσα μου. Όταν γίνεται αυτό, αμέσως αυξάνονται όλες οι διαισθητικές ικανότητες του ατόμου. Όταν λέμε διαισθητικές ικανότητες, εννοούμε τις πέντε αισθήσεις που έχουμε, αλλά ανεπτυγμένες στο άπειρο βαθμό τους. Mm-hmm. Δηλαδή, με τα μάτια μας βλέπουμε, αλλά οι επιστήμονες λένε ότι μπορούμε να δούμε μόνο μέσα σε ένα συγκεκριμένο φάσμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Και ακόμα μόνο μέσα σε ένα συγκεκριμένο φάσμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Δεν μπορούμε δηλαδή να ακούσουμε υπέρηχους ή υπόηχους και με τα μάτια μας δεν μπορούμε να δούμε υπέρυθρες ή περιόδες ακτίνες. Ναι. Και έτσι θεωρούν οι επιστήμονες ότι ο άνθρωπος είναι περιορισμένος, γιατί με την αφή του, την όσφηση, τη γεύση, την όραση και την ακοή έχει περιορισμένο εύρος. Και έτσι ο άνθρωπος είναι περιορισμένος. Όμως εδώ λέμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει, να καλλιεργήσει αυτές τις πέντε του αισθήσεις και να γίνονται αυτές οι πέντε αισθήσεις να γίνονται διαισθήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή η όραση να γίνει ενόραση, η ακοή να γίνει διακοή, η αφή να γίνει ενσυναίσθηση, η γεύση, η όσφηση να γίνει γεύση για τη ζωή. Όπως λέμε, κάποιος λέει, το μυρίζομαι αυτό. Ναι, δηλαδή, ναι. Θέλει να πει, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Ναι. Δηλαδή αυτό η μυρωδιά, ας πούμε, να γίνει αντίληψη ναι. Για τη ζωή. Και λειτουργώντας λοιπόν από εδώ και μπρος διαισθητικά, είναι πολύ εύκολο πλέον με τη διαίσθησή σου και όχι απλά με τις περιορισμένες πέντε αισθήσεις να μπεις να κάνεις μια πολύ βαθιά βουτιά μέσα στο υποσυνείδητό σου και να δεις εκεί πέρα όλα τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τις υποσυνείδητες πεπιθήσεις που έχεις που σε εμποδίζουν να λειτουργήσει η ζωή σου αρμονικά είτε σε επίπεδο υγείας είτε σε επίπεδο ψυχολογίας. Ξέρουμε ότι από το σύνολο του νου μας, η επιστήμη της ψυχολογίας μας λέει ότι το 90% του νου μας είναι υποσυνείδητες σκέψεις και συναισθήματα που υπάρχουν εκεί, λειτουργούμε μέσα από αυτές τις σκέψεις και τα συναισθήματα, δηλαδή λειτουργούμε μέσα από αυτές τις πεπιθήσεις, αλλά επειδή είναι το 90% και είναι υποσυνείδητο, λειτουργούμε αλλά χωρίς να το ξέρουμε. Ναι. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πει, μα θέλω να χάσω βάρος, να κάνω γυμναστική, κάνω δίαιτα, δηλαδή συνειδητά με το 10% του νου του που είναι συνειδητό, θέλω να δυνατήσει. Αλλά το υπόλοιπο 90% του νου του που είναι το υποσυνείδητο του λέει, εσύ να δυνατήσεις, δεν βλέπεις ότι με το πάχος σου είσαι πιο ασφαλής. Ναι. Τώρα που έχεις πάχος και δεν είσαι και τόσο ομορφούλης, ναι. Δεν θα κάνεις
σχέση. Δεν θα έλξεις το αντίθετο φύλλο, γιατί όταν είχες έλξει, θυμάσαι τότε το αντίθετο φύλλο, όταν ήσουν αδύνατος. Σε κρατάει ασφαλή με κάποιο τρόπο. Είχες πληγωθεί τόσο πολύ και κόντευες να αυτοκτονήσεις από το ψυχικό σου τραύμα. Πού θα πας να ξανααυτοκτονήσεις πάλι, κάτσε λίγο παχής. Ναι. Δηλαδή, ενώ συνειδητά θέλεις να κάνεις κάτι, υποσυνείδητα ταυτόχρονα δεν το θέλεις. Αυτό σαμποτάρεσαι. Αυτό σαμποτάρεσαι, αλλά δεν το ξέρεις. Είναι υποσυνείδητο, γιατί ο νου σου προσπαθεί να σε κρατήσει πάντα ασφαλής. Το πρώτο μέλημα άγνοια του νου μας είναι να επιβιώσεις. Δεν πας να επιβιώσεις με καταπίεση, να έχεις 20 κιλά παραπάνω, ναι, ή να επιβιώνεις σε καταστάσεις αντίξωες, τουλάχιστον επιβιώνεις. Και είναι καλό αυτό, να το πούμε και αυτό. Ναι. Πάντα το υποσυνείδητο σου... Ότι λειτουργεί προστατευτικά τελικά. Μπράβο. Το υποσυνείδητο σου νομίζει ότι ακόμα και με έναν άσχημο τρόπο, τουλάχιστον δεν έγινε ακόμα κάτι πολύ πιο άσχημο. Ναι. Δηλαδή είναι άσχημο, ναι, να έχεις βάρος, ας πούμε, υπερβολικό, αλλά είναι πιο άσχημο να θες να αυτοκτονήσεις από, ναι, τη θλίψη σου, ναι, και την απώλεια, ναι, ας πούμε, κάποιες κατάστασης. Οπότε πάντα προσπαθεί να σε προστατεύσει. Και αυτή είναι η δουλειά του υποσυνείδητου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υποσυνείδητα αναπνέουμε, κάνουμε την πέψη, όλες οι λειτουργίες. Εμείς συνειδητά δεν τις ξέρουμε, αλλά τις κάνουμε. Να δούμε λίγο το τεράστιο άπειρο δυναμικό του ανθρώπου, είναι να αναλογιστούμε λίγο ποιος αναπνέει κάθε στιγμή. Ποιος κάνει όλες αυτές τις λειτουργίες που κάνουν 403 εκατομμύρια κύτταρα του σώματός μου, τα 100 δισεκατομμύρια κύτταρα που είναι μόνο στον εγκέφαλό μου. Πώς ξέρουνε που είναι κύτταρα, δηλαδή τι είναι κύτταρα, είναι ένα σύνολο χημικών ουσιών. Πώς ξέρουν αυτές οι χημικές ουσίες να διατηρούν ένα οργανισμό ζωντανό. Πώς ξέρουν αυτές οι χημικές, δηλαδή ποιος τους έδωσε συνείδηση αυτών των χημικών ουσιών να ξέρουν πώς να δημιουργούν πρωτεΐνες, να ξέρουν να κάνουν τη σύλληψη του οαρίου με το σπαθοζωάριο, να ξέρουν να δημιουργούν... Μα πόσο ενδιαφέρον τώρα έτσι που το θέτεις. Ένα έμβιον, δηλαδή το παιδί από κύτταρα, που είναι δύο κύτταρα, να γίνονται 8, να γίνονται 16, 24 και μετά να γίνονται ποδαράκι και να γίνεται κεφαλάκι και τελικά να γίνεται ένας ολόκληρος άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή όλη αυτή η γνώση που την έχουν αυτές οι χημικές ουσίες, οι οποίες είμαι εγώ, οι δικές μου, είναι μέσα στο δικό μου το σώμα είναι. Από πού προέρχεται όλη αυτή η γνώση? Άρα την έχουμε αυτή τη γνώση. Δηλαδή κάθε κύτταρο του σώματός μας ξέρει πολύ καλά. Εδώ ξέρει να φτιάχνει άνθρωπο κάθε κύτταρο του σώματός μας. Δεν ξέρει να αυτοϊαθεί, δεν ξέρει να βρίσκεται σε κατάσταση υγείας. Άρα τα πάντα τα ξέρει το υποσυνείδητό μας, αλλά συνειδητά όμως είναι μόνο το 10% αυτή τη γνώση το συνειδητοποιούμε. Και εκεί είναι όλη η τραγωδία του ανθρώπου, ότι συνειδητά οι άνθρωποι, μη αναγνωρίζοντας το άπειρο δυναμικό τους, αρχίζουν να νιώθουν απομονωμένοι από τη ζωή, να νιώθουν περιορισμένοι, και μέσα αυτόν τον περιορισμό τους αρχίζουν και όλες οι θλίψεις, οι καταθλίψεις, αρχίζει η απεισοδοξία για τη ζωή, αρχίζει η βία μεταξύ των ανθρώπων, δηλαδή ο ένας να μεταχείριζε τον άλλον ανταγωνιστικά και βία για να επιβιώσουμε. Ναι. Ενώ στην ουσία δεν χρειάζεται να προσπαθείς να επιβιώσεις. Ο πλανήτης περιέχει, προσφέρει μάλλον, άπειρο νερό. Το 85% του πλανήτη είναι νερό. Ναι. Το νερό, όταν κυλάει στα ποταμάκια, δεν λέει με κάθε κυβικό νερού που κυλάει στα ποταμάκια σημαίνει, ναι, και ένα ευρώ. Ναι. Δηλαδή η φύση δεν βάζει τιμή. Η φύση προσφέρει τα φρούτα της, τις μέλισσες, δεν βάζει τιμή. Εμείς οι άνθρωποι ερχόμαστε μετά και διαιρούμε τη φύση σε κομμάτια και αγοράζουμε τη γη και λέμε αυτό κάνει 2 ευρώ, αυτό κάνει 5 ευρώ. Δηλαδή αυτό είναι ένα επίκτητο σύστημα που φτιάξαμε εμείς οι άνθρωποι, γιατί δεν νιώθουμε ενότητα και αγάπη και νομίζουμε ότι δεν είναι ο πλανήτης αρκετός για όλους. Ναι. Και εκεί είναι που ξεκινάει και όλη τη στοιχεία του ανθρώπου, δηλαδή από την απομόνωση και την έλλειψη ενότητας. Οπότε μέσα από τις δυστυχές ικανότητες, επειδή επέρχεται η αίσθηση της ενότητας, και μέσα από τις διασκευές ικανότητες, επειδή μπορούμε να κάνουμε αυτή τη βαθιά βουτιά στο υποσυνείδητο και να δούμε εκεί πέρα τι μας περιορίζει, από το υποσυνείδητο θα το φέρουμε αυτό στο συνειδητό μας, δηλαδή επιτέλους θα κατανοήσουμε πού σφάλουμε και συνειδητά παίρνουμε και τις ανάλογες αποφάσεις. Δηλαδή αυτό θέλω να το κρατήσω πλέον στη ζωή μου, αυτό δεν θέλω να το κρατήσω. Και μόλις ο οργανισμός συνειδητοποιήσει τι υπάρχει μέσα στο υποσυνείδητο, μπορεί πλέον να κάνει την αλλαγή. Αν δεν ξέρεις τι είναι μες στο υποσυνείδητό σου, δεν μπορείς να αλλάξεις. Ναι. Δεν ξέρεις τι να αλλάξεις. Ναι. Οπότε με τη διαίσθησή σου, ο θεραπευτής με τη δική του διαίσθηση, ή ο καθένας που μαθαίνει τη μέθοδο αυτή και την εφαρμόζει στον εαυτό του με τη δική του διαίσθηση, μπορεί να ανακαλύψει όλες τις περιοριστικές υποσυνείδητες πεπιθήσεις, σκέψεις, συναισθήματα που τον εμποδίζουν είτε στην υγεία του, είτε στην ψυχική του ευεξία. Ναι. Αυτό είναι ο τρόπος που λειτουργεί η μέθοδος θήτα. Τώρα,
Η δική μου εμπειρία είναι ότι τη γνώρισα και εγώ πρόσφατα, δεν είχα καμία σχέση, έχω σπουδάσει στη Γυμναστική Ακαδημία, ήμουν βασικά πολύ επί του σώματος και της ύλης, όμως ανακαλύπτοντας ότι ο άνθρωπος έχει διαίσθηση και ότι έχει άπειρες δυνατότητες και ανακαλύπτοντας ότι μπορεί να τις αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες, σιγά σιγά ήρθε η επαφή με τη μέθοδο θήτα, δηλαδή περίπου πριν 10 χρόνια. Πού άκουσες πρώτη φορά δηλαδή αυτό και σου τράβηξε την προσοχή? Είχα κάποια θέματα προσωπικά, σε θέματα σχέσεων, προσωπικών σχέσεων, και απλά ζήτησα από κάποιον θεραπευτή να μου κάνει μια συνεδρία, μια ατομική συνεδρία. Την επόμενη μέρα, όταν μου έκανε ατομική συνεδρία και μετέδω, το μυαλό μου είχε αλλάξει τελείως. Δηλαδή, αλλιώς σκεφτόμουν τα πράγματα, είχε αλλάξει στάση μου στη ζωή, είχε γίνει πιο θετική, πιο αισιόδοξη. Και αυτό όλο που θεωρούσα βουνό, που με κατέτρεχε επί 10 χρόνια ένα βουνό προβλημάτων, είχε καταρρεύσει. Ναι. Και λέω, μάλλον αυτό θα πει μάγο, μου έκανε μάγια. Δηλαδή, ήταν τόσο εμφανή και τρομερή αλλαγή που δεν μπορούσα να το χαρισμονίζουμε ότι αυτό είναι κάτι λογικό ή φυσικό. Και πραγματικά νομίζω ότι αυτό ο άνθρωπο έχει ιδιαίτερες, κάποια χαρίσματα μαγικά. Ναι. Και του ρώτησα, πώς το έκανες αυτό, πώς κατάφερες αυτή τόσο μεγάλη αλλαγή, νιώθω τελείως διαφορετική. Και μου λέει, δεν είναι τίποτα, όλοι οι άνθρωποι έχουμε αυτές τις ικανότητες, όλοι οι άνθρωποι να τις αξιοποιήσουμε. Να, πήγα και σε αυτά τα σεμινάρια, δεν είναι ότι σπούδασα χρόνια ολόκληρα. Λέω, δηλαδή και εγώ μπορώ να το κάνω, μου λέει, και εσύ και οποιοδήποτε, και η γιαγιά σου και οποιοδήποτε ναι. μπορεί να το κάνει. Και όντως έμαθα που γίνονται τα σεμινάρια, πήγα και έκανα τα σεμινάρια που πραγματικά ήταν 3-6 μέρες, λίγες μέρες, δεν ήταν δηλαδή κάποια ιδιαίτερη εντρυφή σε μελέτη, σε επιστήμες. Και όμως το απλό της μεθόδου θήτα είναι η αγάπη. Και η αγάπη δεν χρειάζεται να τη μελετήσεις, δεν χρειάζεται να τη σπουδάσεις, ούτε να πας στο πανεπιστήμιο και να πας πτυχίο πάνω στην αγάπη. Χρειάζεται, επειδή η αγάπη υπάρχει μέσα μας, απλά χρειάζεται να διώξεις τα συννεφάκια που την καλύπτουν. Ναι. Οπότε η μεθόδου θήτα με τις τεχνικές της, που είναι πολύ απλές, προσφέρει αυτό το απλό πράγμα, να φύγουν τα εμπόδια από τη μέση, ώστε να εμφανιστεί και να ξεδιπλωθεί μέσα στο συνειδητό του ανθρώπου ότι είναι περιόριστος, ότι είναι παντοδύναμος και ότι μπορεί να φέρει τη ζωή του υπό τον έλεγχό του. Θα ήθελα να πάμε και σε ένα παράδειγμα, έναν μηχανισμό της μεθόδου. Ήθελα να πω το εξής. Σε ένα προηγούμενο επεισόδιο του «Γιατί όχι», σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, είχαμε συζητήσει για τις επιθυμίες και είχαμε πει ότι, με την ειδικό που ήταν εδώ, ότι όλοι μας μεγαλώνουμε και μας μαθαίνουν να θέλουμε πράγματα. Η οικογένεια που μεγαλώσαμε, δεν είναι ότι μας μαθαίνουν επί τούτου με μια διδασκαλία. Βλέπουμε γύρω μας πώς έκανε η γιαγιά μας, πώς έκανε η μαμά μας, πώς έκανε η θεία μας, πώς έκανε ο πατέρας μας. Και όλα αυτά φτάνουμε σε κάποια ηλικία. Αν κάτσεις και αναρωτηθείς για ένα λεπτό στη ζωή σου, όλα αυτά εγώ τα θέλω, τα επιθυμώ, ή ακολουθώ ένα pattern, ένα πρότυπο, ένα μοντέλο στο οποίο έχει κινηθεί πάνω η οικογένειά μου και τελικά δεν το θέλω τόσο πολύ. Πολύ σωστά το είπε η κυρία αυτή. Αυτό λέμε και εμείς στην μέθοδο θήτα, ότι πολλές από τις πεπιθήσεις και τις σκέψεις που έχουμε βαθιά στο υποσυνείδητό μας δεν είναι οι δικές μας. Είναι αυτές που έχουμε μάθει από την ιστορία μας αυτόν τον πλανήτη, από αυτά που μας έχουν πει οι συγγενείς μας. Είναι και οι γενετικές πληροφορίες, δηλαδή που κουβαλούνται μέσα από το DNA μας, από τη γενεά μας. Φυσικά. Και λειτουργούμε μέσα από αυτές υποσυνείδητα όλη την ώρα. Δηλαδή, λέει κάποιος, γιατί όταν πηγαίνω, ας πούμε, στην Τουρκία με πιάνει ήλιγκος. Φυσικά, γιατί όλοι σου οι πρόγονοι σκοτωθήκαν ίσως από Τούρκους. Είναι φυσικό να μεταφέρεται μέσα στο DNA σου, μέσα στο αίμα η πληροφορία. Παραδείγματος χάρη, ναι. Παραδείγματος χάρη, οι Τούρκοι είναι κακοί. Όμως εσύ τώρα μπορείς να πεις, ωραία, αυτό είχε γίνει πριν τόσα χρόνια. Για να δω ποια είναι η σημερινή κατάσταση. Δηλαδή, να δεις την πραγματικότητα του τώρα και να βγάλεις συμπεράσματα από το τώρα. Και όχι να ακολουθείς αναγκαστικά αυτόματα τα συμπεράσματα των προηγούμενων γενεών. Δηλαδή μας κάνει να αμφισβητήσουμε και να επανεξετάσουμε πράγματα που μας έχουν διδάξει. Έτσι, και να διατηρήσουμε μέσα μας μόνο αυτά που αληθινά τα θέλω, που πραγματικά μας εξυπηρετούν, είναι αληθινά για την ψυχή μας και όχι αυτά που είναι επίκτητα. Αυτά που μας αγγίζουν. Ναι, ναι, okay, κατάλαβα. Τώρα για ένα παράδειγμα, όταν, ας πούμε, το δικό μου προσωπικό παράδειγμα που είχα αλλάξει, και βλέπω πλέον ότι στις συνεδρίες, ατομικές συνεδρίες που κάνω ή στα σεμινάρια που έρχονται οι άνθρωποι, κάθε χρόνο περίπου κάνω σεμινάρια σε 300-500 ανθρώπους στο σύνολό τους κάθε χρόνο, και αυτοί μετά με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε γενικά πώς πάει η ζωή τους.
Μετά. Μετά το σεμινάριο ή μετά από μια προσωπική συνεδρία μαζί τους και μου λένε τεράστιες αλλαγές που μόνο σε θαύμα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μπορείς να τις ανάγεις. Τεράστιες αλλαγές που δεν τις περιμένανε. Ακόμα και σωματικές θεραπείες. Δηλαδή, έχω πάρα πολλούς ανθρώπους που είχαν σωματικά προβλήματα και κάνουν εξετάσεις και μετά δεν τα είχαν. Ακριβώς γιατί λύθηκε στη διάρκεια της συνεδρίας το ψυχικό αίτιο που κρατούσε αυτή την ασθένεια και έτσι λύθηκε και δεν υπήρχε πλέον η ασθένεια. Επίσης και εγώ όταν πριν ασχοληθώ με τη μέθοδο ήταν ένας απλός άνθρωπος. Ήμουν ένα γυμνάστρια, ασχολιόμουν γενικώς με τις βιολογικές καλλιέργειες, έτσι, με πράγματα που έχουν να κάνουν με φυσικά προϊόντα, με τη φύση, αλλά ποτέ δεν είχα μπει μέσα στο πεδίο της ενεργειακής θεραπείας, δηλαδή της θεραπείας μέσω της ενέργειας και της διαίσθησης. Και κατάλαβα ότι, καθώς ασχολούμαι με τη μεθοδοθήτα, ότι τα πάντα είναι ενέργεια. Στην αρχή το μυαλό μου ήταν ότι τα πράγματα είναι ύλη, δηλαδή άμα σπάσει κάτι, έσπασε. Άμα, ας πούμε, τραυματιστείς στο σώμα σου, τραυματίσεις και στα πονάς επειδή το σώμα είναι υλικό. Όμως μέσα από τη μεθοδοθήτα κατάλαβα ότι ακόμα και αυτό που λέμε υλικό στην ουσία είναι ενέργεια και μας το αποδεικνύει πλέον και η σημερινή επιστήμη ότι το σώμα αποτελείται από μόρια, τα μόρια αποτελούνται από άτομα, τα άτομα αποτελούνται από υποτομικά σωματίδια και τα υποτομικά σωματίδια είναι ενέργεια. Οπότε στην ουσία αυτό που λέμε, ωραία, άντε, μπορεί να θεραπεύεις κάποια ψυχολογικά θέματα, αλλά αν ο άλλος πονάει, δεν έχει τραυματιστεί, έχει σπάσει το πόδι του, το θεραπεύεις και αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι και αυτό μπορεί να θεραπευτεί, γιατί άμα δεις το πόδι, το σπασμένο οστό, αν το δεις σαν ενέργεια, τι βλέπεις, υποτομικά σωματίδια, το ένα είναι εδώ, το άλλο είναι εκεί. Δεν μπορείς να. Και να είναι σε λάθος διάταξη. Και αυτό είναι που λες εσύ μετά, το λες ασθένεια. Ναι. Γιατί τα υποτομικά σωματίδια, η ενέργειά σου έχει βγει εκτός συγχρονισμού, εκτός αρμονίας. Οπότε αυτό μετά φαίνεται στο σύνολό του στο σώμα σαν ασθένεια. Αλλά μπορείς να πάρεις ένα πιστόλι και να σκοτώσεις το πρωτόνιο, το νετρόνιο. Μπορείς να πάρεις ένα μαχαίρι και να κόψεις στη μέση ένα υποτομικό σωματίδιο. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σύμφωνα με την φυσική. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να αλλάξεις τη διάταξη των ηλεκτρονίων, να αλλάξεις τη διάταξη των πρωτονίων και να φτιάξεις άλλους δεσμούς. Ναι. Αυτοί οι άλλοι δεσμοί μπορεί να είναι ασθενικοί, δηλαδή να φαίνεται σαν ασθένεια στο σώμα σου, αλλά δεν μπορείς να καταστρέψεις την ενέργεια. Οπότε έτσι καταλύεται σιγά σιγά και η ιδέα του θανάτου, ότι δεν πεθαίνεις, εξαφανίζεσαι, δηλαδή τελειώνει η ενέργειά σου. Γιατί η ενέργεια, σύμφωνα ακόμα και με τον Αϊνστάιν, ποτέ δεν καταστρέφεται, απλά μετατρέπεται από μια μορφή στην άλλη. Οπότε η μέθοδος θα στηρίζεται βασικά, δεν είναι δηλαδή μια μεταφυσική θεωρία που ίσως την πιστεύεις, ίσως και δεν την πιστεύεις. Ναι. Είναι αποδεδειγμένη πάνω στην κβατική φυσική, στη μοντέρνα κβατική φυσική, στη μοντέρνα φυσική που όλοι οι επιστήμονες πλέον ασπάζονται. Αλλά ακόμα και οι γιατροί, όπως είπα προηγουμένως, όλοι παραδέχονται πλέον ότι όλες οι ασθένειες είναι ψυχογενείς, γιατί όταν ο άνθρωπος διαρκώς απειλείται, τα επινεφρίδια του διαρκώς παράγουν αδρεναλίνη, κορτιζόλη, νοραδρεναλίνη και αυτές είναι δηλητηριώδεις ουσίες όταν παράγονται σε υπερβολικές ποσότητες και δηλητηριάζουν όλο τον οργανισμό και ασθενούν τον οργανισμό. Ναι. Ενώ αντίθετα, όταν είναι θετικός, όταν βλέπει τη ζωή αισιόδοξα, όταν έχει ελπίδα στη ζωή, όταν έχει όνειρα στη ζωή, συνεχώς παράγει περισσότερες ποσότητες από δοπαμίνη, σεροτονίνη, ενδορφίνες, αυτές είναι πολύ ευεργετικές ουσίες και ακριβώς και είναι ουσίες της ευτυχίας, της ηρεμίας, της γαλήνης. Ας πούμε, ενώ κάποιος μπορεί να καπνίζει για να ηρεμήσει, να πίνει αλκοόλ για να ηρεμήσει, όμως όταν είσαι χαρούμενος παράγεται σεροτονίνη και η σεροτονίνη είναι κατευναστική, είναι ηρεμιστική ουσία. Ναι. Τα σεμινάρια πώς λειτουργούν δηλαδή, γίνεται κάποια συνέντευξη φαντάζομαι στην αρχή? Όχι, καμία, δεν χρειάζεται καμία απολύτως προϋπόθεση για τον οποιοδήποτε να κάνει τα σεμινάρια, δεν χρειάζεται να έχει καμία προηγούμενη γνώση σε ίσως διαλογισμό, ίσως στην πνευματικότητα, γιατί ακριβώς εδώ ενώνουμε την ύλη με το πνεύμα, οπότε οποιοδήποτε έχει αγάπη μες στην καρδιά του, οποιοδήποτε έχει ακόμα και την αγάπη καλυμμένη και πληγωμένη, ναι. Μπορεί να έρθει σε αυτά τα σεμινάρια για να ανακαλύψει το άπειρο δυναμικό του. Δηλαδή, σε αυτά τα σεμινάρια ανακαλύπτει κάποιος το μεγαλείο του δυναμικού της ανθρώπινης φύσης, ανακαλύπτει τι είναι η πραγματική αγάπη και η δύναμη που θεραπεύει ακόμα και σωματικές ασθένειες είναι αυτή η δύναμη της αγάπης, της θετικής σκέψης. Και έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους να αλλάζουν τη ζωή τους προς το καλύτερο. Έχω μαρτυρίες τους, είναι κατεγραμμένες και κάποια στιγμή θέλω να σας κάνω και ένα βιβλίο βασικά να τις βάλω. Ναι. Και αυτά είναι αληθινά παραδείγματα Ελλήνων και γυναικών και αντρών. Πώς έχουν αλλάξει τη ζωή τους. Ένα παράδειγμα, έτσι, ένα πριν και μετά, έτσι σύντομο.
Λοιπόν, ήταν μια κοπέλα η οποία είχε κάνει 4 εξωσωματικές. Ναι. Και, και αναρωτιόταν αν θα πρέπει να κάνει και μια πέμπτη. Επί 3 χρόνια προσπαθούσε, είχε κουραστεί πάρα πολύ και σωματικά και ψυχικά. Πραγματικά το σώμα της υπέφερε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά και σωματικά, γιατί ήταν ψυχικά δεν επερχόταν ένα αποτέλεσμα. Ψυχικά το σώμα. Και οπότε ήρθε σε μένα να μου πει τι γίνεται, γιατί δεν μπορώ να συλλάβω, αφού οι γιατροί λένε ότι ούτε ο άντρας μου έχει κάποιο ιατρικό θέμα, ούτε εγώ έχω κάποιο ιατρικό θέμα, απλά δεν μπορώ να συλλάβω. Και τελικά σιγά σιγά με τη συζήτηση ανακαλύψαμε ότι αυτή είχε τόσο τις πεπιθήσεις ότι πρέπει να τους εξυπηρετώ όλους. Αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Οπότε το σπίτι της γενικά ήταν πάντα γεμάτο από συγγενείς. Όλοι τη ζητούσαν χάρες να ερχόντουσαν από την επαρχία. Και αυτή επειδή είχε έτσι μια συγκεκριμένη θέση λόγω του επαγγελματό της, μπορούσε να τους έχει, να τους διευκολύνει σε πρόσβαση προς τους γιατρούς και τέτοια. Οπότε τις είχαν φορτωθεί όλοι. Και εκεί που η γυναίκα είχε και ήδη ένα παιδί και πρέπει να κάτσει να φροντίσει το παιδί της, την οικογένειά της, να κάτσει να ηρεμήσει, έτρεχε από το πρωί στο βράδυ στους γιατρούς για τους συγγενείς της. Οπότε την οδήγησαν να καταλάβει ότι αυτή τη υποσυνείδητη πεποίθηση να τους εξυπηρετήσω όλους, να βάζω τις ανάγκες των άλλων πριν τις δικές μου ανάγκες, ήταν που δεν την άφηνε να συλλάβει. Και κάναμε ένα σχεδιάγραμμα ότι τέρμα συγγενείς. Α, είναι και έτσι, είναι. Ναι, είναι πρακτικό. Πρακτικό, δηλαδή αυτό okay. είναι που πρέπει να κάνεις. Φυσικά, όχι με την ότι αυτό πρέπει να κάνεις, ναι. αλλά. Όχι παρεμβατικά, εσύ, δηλαδή. Ναι, συνειδητοποιείς και εσύ. Δηλαδή, όλα αυτά γίνονται σε μια κατάσταση ότι ο άλλος το βλέπει και το συνειδητοποιεί τους άλλους και από μόνος του. Δεν το επιβάλλω ναι, θεραπεύτρια. Να το πιστέψει επειδή το λέω, ναι. αλλά βγαίνει φυσιολογικά, το αντιλαμβάνεται και η ίδια μέσα από την όλη διαδικασία της θεραπείας. Και όντως το έκανε. Αμέσως το επόμενο Αύγουστο, τέλος πήγε διακοπές με τον άντρα της, σταμάτησε να βλέπει όλους τους συγγενείς και έμεινε έγκυος. Ναι. Και λέω, αυτό ήταν όλο και όλο. Φαντάζομαι ότι θα είχε γίνει τόσο εσωτερικό ότι εγώ πρέπει να τους υπηρετώ, που αυτή δεν το έβλεπε. Όχι μόνο δεν το έβλεπε, θεωρούσε και να αυτούς περήφανοι που τους εξυπηρετούσε όλους αυτούς. Δηλαδή, δρούσε σαν ένα ψευδές κέρδος, ότι κοίτανε τι καλή που είμαι. Οπότε, πού να το αφήσει αυτό το ψευδές κέρδος της καλοσύνης. Ακόμη και γινόταν και εις βάρος της υγείας της, της προσωπικής της ζωής και το όνειρό της να έχει και ένα δεύτερο παιδί. Ναι. Δηλαδή, ήταν τόσο έντονο το κέρδος της καλοσύνης και καλά που έπαιρνε. Ναι. Όντως, λοιπόν, μένει τον άλλο. Δηλαδή τότε ήταν έξω ο Μάρτης, μέσα στο καλοκαίρι, έμεινε έγκυος. Με ένα υγιέστατο παιδάκι τώρα. Και της λέω, ήθελα να αναρωτηθώ, όλοι αυτοί οι γιατροί που σου κάνανε εξωσωματικές, που σε τρέχανε επί 3 χρόνια 4 εξωσωματικές και όπως μου τις περιέγραψε, με περιβολικές παρενέργειες στο σώμα της, κανένας αναρωτήθηκε ποτέ ότι ίσως χρειάζεσαι λίγο χρόνο, λίγη ηρεμία με τον άντρα σου και απλά να κάνετε έρωτα και να μείνεις έγκυος. Ναι. Αυτό είναι, δηλαδή, μερικά πράγματα απλά που λύνονται μόνο μέσα από την αγάπη, από τη φροντίδα του εαυτού μας και την αγάπη προς τον εαυτό μας. Όμως αυτά τα 2-3 απλά πράγματα κανένα σχεδόν δεν τα κάνει και γι' αυτό υπέρχονται οι ασθένειες στους ανθρώπους. Ναι. Αλλά άλλα παραδείγματα, ότι ένας κύριος που είχε καρκίνο της ροδόχου κίστης, όντως μετά από εξετάσεις ο γιατρός του είπε εκεί που ήταν να σου αφαιρώσω τελείως, δηλαδή να σου κάνω εγχείρηση σημαντική, δεν χρειάζεται πλέον να την κάνουμε. Γιατί και αυτός είχε αρκετά θέματα στην προσωπική του ζωή, αισθανόταν ότι κανείς δεν τον αγαπάει, αισθανόταν ότι θέλει να φύγει από αυτόν τον πλανήτη, ότι δεν αξίζει να ζει σε αυτόν τον πλανήτη, είναι πολύ σκληρός σε αυτόν τον πλανήτη, δηλαδή είχε προβλήματα επαξιακά, προβλήματα προσαρμογής στα δεδομένα της ζωής. Οπότε λύνοντας αυτά τα θέματα, λύθηκε και το θέμα υγείας. Μάλιστα. Αλλά και εγώ είχα εκπλαγεί με τον εαυτό μου τον πρώτο καιρό. Όπως σας είπα, γυμνάστρια ήμουνα, δεν είχα κάποια σχέση με. Είδες εφαρμογή δηλαδή στη δική σου την προσωπική ζωή. Πριν και μετά δηλαδή. Είδα ότι είχε αναπτυχθεί τρομερά η διαίσθησή μου και αυτό είναι και το μήνυμα που θέλω να δώσω σε όλους, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε διαίσθηση. Δηλαδή, Θέμα είναι να την ακούμε όμως. Αυτό είναι το θέμα. Ας πούμε, στη μεθοδοθήτα έχουμε μια τεχνική που λέγεται διαισθητικό σκανάρισμα, δηλαδή να σκανάρουμε τον άνθρωπο με τη διαίσθησή μας και να βλέπουμε αν έχει ασθένειες, πού έχει ασθένειες και να βλέπουμε τις πεποιθήσεις του. Θα έλεγε καλώς, κάποιος θα έλεγε λέει, το μάγο, κάνεις, πώς τα καταλαβαίνεις όλα αυτά. Και η επιστημονική απάντηση είναι ότι κάθε τι μέσα στο σώμα δονείται. Οπότε αν δεν δονείται, αν δονείται δυσαρμονικά, μπορείς να το αντιληφθείς αν έχεις διαίσθηση. Ναι. Οπότε είναι όπως τα κινητά. Τα κινητά πιάνουν τα κύματα από την ατμόσφαιρα και σου βγάζουν μετά στην εικόνα ανθρωπάκια, σου βγάζουν ανθρώπους ολόκληρους. Ναι, ναι, ναι. Είναι ότι οι άνθρωποι είναι μέσα στο κινητό, αλλά είναι ότι το κινητό έχει το λογισμικό να μεταφράσει τις δονήσεις σε μια εικόνα. Έτσι λοιπόν και ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει το λογισμικό να μεταφράζει τις δονήσεις που λαμβάνει
σε μία εικόνα. Ναι. Οπότε λαμβάνεις εσύ τις δονήσεις του άλλου ανθρώπου, γιατί τα πάντα δονούνται, κάθε κύτταρο δονείται, κάθε σκέψη δονείται και τις μεταφράζει ο οργανισμός σε ένα όραμα. Ναι. Είχα ξεπλάγει την πρώτη φορά όταν έκανα αντιαισθητικό σκανάρισμα. Και δηλαδή, τι σημαίνει σκανάρισμα? Είναι το μυαλό σου να πάει σε κάθε μέρος του σώματος του αλλού και να προσπαθείς να δεις αν είναι κάτι ασθενικό και τι ασθενικές πεποιθήσεις έχει. Και όταν πηγαίνω προς το μέρος της κοιλιάς, σα λέω. Δεν μπορώ να αντιληφθώ ακριβώς ποιος είναι ο λόγος, αλλά νομίζω ότι έχεις κάποιο θέμα εδώ στην κοιλιακή χώρα. Μου λέει, ναι, έχω κάνει αφαίρεση μύδρας. Λέω, okay. Ναι. Κάτι αντιλήφθηκα. Τώρα μου έχει γίνει πιο ακριβή η διαίσθησή μου και μπορώ να αντιλαμβάνομαι ακόμα και πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, του λέω του άλλου, έχεις αυτό έχεις θέμα με το οροπητικό σου. Ναι, έχω θέμα με το οροπητικό μου. Δηλαδή, ναι. Μπορεί να βγαίνω αρκετά ακριβής. Αυτό γιατί υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη ικανότητα. Μέσα στο ανθρώπινο δυναμικό, μάλλον η ικανότητα να πιάνει όλες τις δονήσεις και μετά μάλιστα. Με το λογισμικό του εγκεφάλου του, τη δόνηση αυτή να την κάνει ένα όραμα ή κάτι που νομίζει ότι ακούει, ναι. Ότι έχει μια εντύπωση που δημιουργείται μέσα μας. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν που εκμεταλλευόμαστε, αυτή την ικανότητα του εγκεφάλου, να αντιλαμβάνεται τις δονήσεις των πάντων, να τις μεταφράζει σε κάποιο όραμα, δηλαδή να έχει ενόραση ο άνθρωπος. Οπότε φέρνουμε όλα αυτά τα πράγματα στο συνειδητό του ανθρώπου, τα αντιλαμβάνεται και μετά συνειδητά παίρνει αποφάσεις. Αυτό θέλω να το αλλάξω. Αυτό θέλω να το κρατήσω. Mm-hmm. Και αφού παίρνει συνειδητά αυτές τις αποφάσεις, εκείνη που υπέρχεται και η αλλαγή στη ζωή του ή στο σώμα του. Μάλιστα. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Mm-hmm. Ναι, όντως. Πού μπορούμε να σε βρούμε? Γράφοντας Μαρία Τελίδου, μέθοδος θήτα, είτε στα ελληνικά, είτε Μαρία Τελίδου στα λατινικά, μέθοδος θήτα. Ναι. Ή Μαρία Τελίδου θήτα healing, γιατί ο κανονικός ορισμός είναι θήτα healing. Εγώ το έχω μεταφράσει σε μέθοδο θήτα. Θα βρείτε την ιστοσελίδα μου και μέσα στην ιστοσελίδα είναι ανακοινωμένα τα σεμινάρια όλου του χρόνου, τα επίπεδα ναι. των σεμιναρίων, το κόστος, εγγραφές, τα πάντα. Και φυσικά θα πρότεινα να πάρει κάποιος να μελετήσει ίσως πριν τα βιβλία για να ναι. έχει μια ιδέα, να δει αν είναι κάτι που του αρέσει, που αντιπροσωπεύει. Προτείνω πραγματικά να εστιαστούν οι άνθρωποι στα σεμινάρια, γιατί όταν μαθαίνεις τη μέθοδο, την έχεις εφόλου ζωή σαν εργαλείο για τη ζωή σου. Mm-hmm. Φυσικά, αν κάποιος δεν ενδιαφέρεται για το σεμινάριο, μπορεί να πάει σε έναν θεραπευτή και να κάνει μια ατομική συνεδρία να λύσει το θέμα του. Θεραπευτές υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα πλέον. Μπορείτε να βρείτε. Μέσα από το site μου παραπέμπω σε διάφορους θεραπευτές. Αλλά θα ήταν καλύτερο κάποιος να μάθει μέθοδο στον εαυτό του, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να την εφαρμόσει. Αλλά μπορεί να γίνει ο ίδιος δηλαδή θεραπευτής του εαυτού του. Μ' αρέσει αυτό. Και ταυτόχρονα να την εφαρμόσει στα παιδιά του, στην οικογένειά του, ναι. στους φίλους του. Και έτσι να μην χρειάζεται να χαλάσει τα λεφτά σου και τον χρόνο σου σε ξένους ναι. θεραπευτές. Αλλά μια κατεύθυνση και οδηγία πάντα βοηθάει. Ναι, στα σεμινάρια σίγουρα αυτό θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες για ακόμα μια φορά. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα υπάρξει και επόμενη, θα δούμε. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα βρείτε και όλες τις πληροφορίες στο γιατί όχι.gr. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας.